Τώρα όμως έχουμε Πάρη Τσελεπίδη, τον οποίο καλησπερίζουμε. Πάρη! Πάρη! Έλα, Πάρη! Πολύ καλησπέρα, Κώστα μου. Τώρα σε ακούω μια χαρά. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι έγινε χθες στο Κορέα-Κίνα? Έρεση, Κώστα, είναι δυνατόν. Δεν μπήκαμε το ίδιο δυνατά στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να πάρουμε ένα πόντο ακόμα σε αυτό το 20 που ακολούθησε. Ένα πόντο θέλαμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένα πόντο ακόμα. Γιατί κερδίζαμε με 2 στο 20, θέλαμε ένα πόντο ακόμα. Και επειδή στεναχωρέθηκα, είπα να πάω κόντρα στα κορίτσια μας το βράδυ, να κερδίσει μόνο με 30 πόντους στην Ουκρανία και τους κερδίσαμε με 26. Πω. Γιατί είδα ένα φίλο μου, έγραψε καλά που βρήκαμε την Κίνα. Εντάξει. Βρήκαμε την Κίνα για το μεσημέρι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Να την επιλέξουν. Συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Δεν είμαστε medium. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μα αν ήμασταν medium, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Θα ήμασταν. Φυσικά. Στη Μύκονο μαζί με ποδοσφαιριστές. Ή μπορεί, Κώστα μου, να ήμασταν και εμείς στην Κουάλα Λουμπούρ. 100% εκεί θα ήταν η έδρα μας. Ναι, είναι δυνατόν. Εκεί θα... Μάλτα τώρα. Ναι. Η έδρα των επιχειρήσεών μας εκεί θα ήταν. Και μόνο. Από εκεί θα κάνουμε εκπομπή. Θα βγαίνουμε από εκεί με clean feed. Όπως είναι κάποιο επιχειρηματία ο οποίος θέλει να πάρει πάλι ελληνική ομάδα μπάσκετ. Που είναι. Έτσι. Όχι Κουάλα Λουμπούρ, η Ταϊλάνδη. Εντάξει, κοντά είσαι. Τέλος πάντων. Τελικά τη νέα χρονιά τι θα έχουμε, αφού το πήγαμε την κουβέντα μας στον μπάσκετ? 12 ομάδες, 13, 11, 14. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε 12, αλλά με τα κυμάτων και περιπετειών. Το σίγουρο είναι ότι δεν με εξέπληξε ότι δεν είχε αίσιο τέλος η άνοδος του ψυχικού. Ναι, το οποίο ψυχικό ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παίξει στην Α1 κτλ. Εντάξει. Ενημέρωσε και επίσημα κάτι το οποίο εμείς λέγαμε εδώ και σχεδόν 15 μέρες. Έτσι. Σωστά. Και όπως λέει και ένας καλός μας φίλος, να το παραποιήσουμε, να πάρουμε λίγο από τη δόξα του, δεν έκανε ψυχικό το ψυχικό. Τώρα μπορεί να περπατάει, ναι, είναι κάπου εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να ξεφυσάει, να μας ακούει. Ναι, ναι, σωστά. Πάνω κάτω τη στιγμή αυτή. Υδρωμένος. Και να σκέφτεται κάτι διαφορετικό. Μόνο υδρωμένος. Μόνο υδρωμένος. Έτσι, αν και τον είδα σε σούπερ παραλίες Ζάκινθο, τον είδα λευκά, θα προσπαθώ να καταλάβω. Μήπως ήταν εκεί με τον έμπειρο σέντερ που έκανε double-double στο ξύλινο και είναι μόνιμος κάτοικος επίσης του ίδιου νησιού. Στη Λευκάδα εννοείς? Βέβαια. Ναι, πιθανό. Και στο διατάφτα τους χαιρετισμούς μας στο Βασίλη που περιμένουμε επιτέλους προσκλητήριο, εκτός και αν παντρεύτηκε Κώστα για το πήρα που θα πάρει, δεν είναι? Γιατί σήμερα, τώρα παντρεύεται το καλοκαίρι? Όχι, όχι, μήπως παντρεύεται και δεν μας κάλεσε? Όχι, δεν παντρεύεται ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, στο διατάφτα και στο σήμερα, να πούμε πως εντάξει, ενώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κινείται στους ρυθμούς του Νάρη και ο Άρης ίσως σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά του με την Γκόμελ. Στην ΑΕΚ να πούμε, στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, πως δεν πάβουν να συνεχίζουν να ασχολούνται μόνο με τον Πινέδα και επιμένει για να έρθει τη σχέση του με τη Θέλτα τη στιγμή που πάει να γίνει. Να περάσει σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι δεν ταξίδεψε για την Ολλανδία ο Γαλανόπουλος. Ναι. Στον Παναθηναϊκό, και ενώ ολοκληρώθηκε το deal του Μακέντα με την Άγκαρα Κουτσού, με ένα χρόνο καθυστέρηση, δηλαδή ο Μακέντα που ήθελε πάρα πολύ να πάει να παίξει στην Τουρκία, πηγαίνει τελικά στην Τουρκία και ο Παναθηναϊκός καλεί τον Αϊτόρ να υπογράψει την επέκταση του συμβολέου του για άλλα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2025. Και ο Ολυμπιακός, ενώ έχει το μυαλό του τα 2 παιχνίδια με την Μακάμπι Χάιφα, φαίνεται να θέλει να κάνει ο Μάρτης όχι 1, όχι 2, αλλά 3 κινήσεις. Πολύ δύσκολο πάντως κάτι τέτοιο να γίνει πριν από τα παιχνίδια με την Ισραηλινή ομάδα, εκεί όπου είναι ξεκάθαρα το μυαλό των Ερυθρολεύκων, θέλοντας να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπασκετικά να πούμε πως γίνεται πολλή κουβέντα για το λόγο ότι ο Αντιτοκούμπο κάνει προπόνηση με τα ρούχα της Εθνικής. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά και καλά κάνεις. Πήγε και στην Εθνική Παίδων σήμερα, επίσκεψη. Ναι, στην Εθνική Παίδων, όπου μαθαίνω ότι θα συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων στο τεχνικό της επιτελείο και ο Θανάσης Μολυβάς, για το γεγονός ότι η Εθνική Παίδων φέρνει να έκανε ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας στη Λίμνο τις προηγούμενες μέρες. Και ο Θανάσης πάντως φαίνεται στις δικές του φωτογραφίες στα social. Στο βάθος φαίνεται και κάτι από το σώμα του Γιάννη.
μάλλον κάνουν μαζί τους προπονήσεις και ο φωτογράφος απλά τραβάει διαφορετικές πόζες για να γεμίζουν τα social ανφότερη και να κάνουν το και κόντρα ποιος θα έχει περισσότερα like στα social. Δεν πειράζει, εντάξει, καλά κάνουν τα αδέρφια και το απολαμβάνω και με το παραπάνω. Την ίδια ώρα που γίνεται αρκετή κουβέντα και με τον που θα πάει ο Αλέκ, ο έτερος αδερφός, έτσι, φεύγοντας από τη Βερμπάν, αν θα πάει στον Μεθρό Αστέρα, αν θα πάει στον Ολυμπιακό, που θα καταλήξει τέλος πάντων. Ο Κώστας, ναι, ο Κώστας. Είναι. Σωστά, ο Κώστας. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Κάπου θα βρει να πάει και αυτό το ταλέντο. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρει κάποιον να κουμπώσει. Πιστεύω κι εγώ. Δεν φαίνεται πάντως να απασχολεί τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον τη στιγμή αυτή. Στον Ολυμπιακό φαίνεται να εκφράζουν την πλήρη ικανοποίηση για τις τρεις αυτές κινήσεις τις οποίες κάνανε, δηλαδή του Μπολομπόη, του Πέτερς, αλλά και του Κάναν, τη στιγμή που αποτελεί ίσως ένα βαρόμετρο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού το τι μέλλον γενέστε με τον Βεζένκο, και στον Παρνεκό κινούνται σε άλλους ρυθμούς, έχοντας αφήσει πίσω τις περίπτωση του Καλάτε, όπως τα λέγαμε και προχτές, και η ΑΕΚ φρόντισε να εντάξει στο ρόστερ της τον Περσίδη. Επίσης μαθαίνω ότι ο Μάκη Γιατράς, σε λέω και της παρουσίας του με τη Νέων Ανδρών, φαίνεται ότι βολιδοσκοπεί τον Ετζίπογλου και ότι ήδη φέρεται να έχει γίνει μια πρώτη κίνηση κρούση από πλευράς του Προμηθέα, δεδομένου ότι ο Ετζίπογλου έχει συμβόλαιο με τον Άρη, ναι, προς τον Άρη, αλλά όχι με ιδιαίτερες υψηλές απαιτήσεις, με υψηλό... Αποδοχές. Ακριβώς, με υψηλές αποδοχές όσον αφορά το συμβόλαιο το οποίο προτάθηκε για να αποκτηθεί ο Ετζίπογλου από τον Προμηθέα. Μάλιστα, επίσης όσον αφορά για τον Γιάννη Αγραβάνη, φαίνεται να είναι στο στόχαστρο της Καρδίτσας, η Καρδίτσα η οποία θα κινηθεί φαίνεται σε συγκεκριμένο μέτωπο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θέλει να κλείσει πρώτα ίσως ελληνικές κινήσεις, μετά και την παρουσία του Αγγέλου. Αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες το βράδυ, έμαθα ότι ο Κολοσσός δεν είναι ακόμα, έχει κλείσει το θέμα του προπονητή του, είναι μεταξύ του Τακιανού αλλά και του Παπαθεοδόρου, ναι, και των δύο δηλαδή αυτών τεχνικών. Ο Άρης, ο οποίος κινείται περισσότερο πλέον στην ξένη αγορά για το λόγο ότι δύο παίκτες, ο οποίος ήθελε ο Καστρίτης να έχει για την επόμενη χρονιά, ήταν ο Πουγιαννίτης και ο Γκιουζέλης, αμφότεροι πήγανε στο Περιστέρι. Ο Πουγιαννίτης, ο οποίος ήταν στον Άρη, και ο Γκιουζέλης, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Καστρίτη στη διάρκεια της χρονιάς, όταν είχε υπάρξει το ενδιαφέρον γαλλικής ομάδας για τον Κότα. Οπότε να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Άρης. Ο Πάκουτσι όλος κάνει τις δικές του κινήσεις και βλέπω σε πάρα πολύ ρηχά νερά, τουλάχιστον Κώστα μου την στιγμή αυτή, ναι, ναι, να κινείται το Λαύριο. Σαν να μην ακούγεται καν η έκκληση του προπέρσινου πρωταθλήματος, όχι του περσινού, του προπέρσινου, γιατί για το περσινό θα λέγανε ότι ήταν η διστάσια έκκληση, καθώς από τη δεύτερη θέση βγήκε εκτός οκτάδας. Και θα πρέπει να το περιμένουμε και αυτό. Το Περιστέρι ούτως ή άλλως φαίνεται να κινείται επίσης σε ρυθμό, σε μεγάλο βαθμό και του Σπανούλη αλλά και του εκπροσώπου του, κυρίως για την ξένη αγορά και την κάλυψη των έξι ξένων, και δεν με εκπλήσει καθόλου αυτό. Και να δούμε τι μέλη γενέστερα από εκεί πέρα και για το ρόστερ του Παρνικού, το οποίο επίσης είναι στάσιμο τη στιγμή αυτή. Μάλιστα. Από πρόταση. Από πρόταση υπάρχουν παιχνίδια δεύτερης αγωνιστικής στη διάρκεια της σημερινής ημέρας για το Champions League, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε σε μια πρόταση live για όσους μας ακούνε τη στιγμή αυτή, με απόδοση στο 2-0-5, να δούμε αν ο Μουρίνιο έχει διάθεση να κερδίσει τη Σάντερλαντ και η Ρώμα. Είμαστε στο 44, Ρώμα Σάντερλαντ, φιλικό παιχνίδι, είναι στο 0-0, θέλουμε νίκη για την Ρώμα, το οποίο αν επιβεβαιωθεί θα μας δώσει μια απόδοση της τάξης του 2-0-5. Επαναλαμβάνω, είναι στη στιγμή αυτή σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. Ρώμα Σάντερλαντ, φιλικό παιχνίδι στον Άσο σε απόδοση 2-0-5. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ανανέουμε το ραντεβού μας και για αύριο, Πάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.